τώρα επισκοπικής μου διακονίας στην Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκου και Αγίου Βασιλείου και γενικότερα στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί κάθε ιεράρχης δεν είναι ιεράρχης μόνο της τοπικής εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα και της καθόλου εκκλησίας, θελήσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου να κάνουμε μια μικρή θεολογική ημερίδα, η οποία θα περιγράψει μερικά θεολογικά θέματα με τα οποία ασχολούμαι γραπτός και προφορικός, όχι μόνο τα 20 αυτά χρόνια που είμαι Μητροπολίτης και έχω την εξαιρετική τιμή να είμαι Μητροπολίτης στην Ιεράρχη Μητρόπολη, αλλά και γενικότερα στην Εκκλησία του Χριστού Πληρωτικού. Είναι γνωστό όσοι ασχολούνται με τα γράμματα τα θεολογικά ότι η θεολογία είναι η φωνή της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει διαφορετική φωνή της Εκκλησίας παρά μόνο η θεολογία. Ετυμολογικά η θεολογία προέρχεται από το λέγειν περί του Θεού. Δηλαδή ομιλεί κανείς για το Θεό. Φυσικά για να ομιλήσει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει το Θεό. Άρα η θεολογία είναι λέγειν περί του Θεού, λόγος περί του Θεού και συγχρόνως είναι γνώση του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει διαφορετικά για κανένα θέμα αν δεν το γνωρίζει. Αυτή η γνώση δεν είναι εγκεφαλική γνώση. Δεν είναι δηλαδή ανακάλυψη της λογικής του ανθρώπου, αλλά είναι αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Κατά το λόγο του Χριστού, μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτή των Θεών όψονται. Η θεολογία είναι επομένως αποκαλυπτικός λόγος του Θεού προς τον άνθρωπο και συγκεκριμένα τους προφήτες, τους αποστόλους και τους πατέρες της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων. Μιλώντας όμως για θεολογία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν δύο είδη θεολογίες. Είναι η πρώτον η εμπειρική ή χαρισματική θεολογία, στην οποία υπάρχονται στην κατηγορία αυτή οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι πατέρες που είχαν προσωπική επικοινωνία και γνώση του Θεού. Και βεβαίως υπάρχει και η λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, η οποία αφενός μεν παρουσιάζει τη διδασκαλία των θεοπτών πατέρων, αφετέρου δεν εξετάζει και τα ποικίλα θεολογικά ρεύματα τα οποία κυκλοφορούν στον εκκλησιαστικό χώρο. Συμβαίνει δηλαδή και με τη θεολογία αυτό που γίνεται με όλες τις επιστήμες, όπως με την ποιήση, για παράδειγμα πρωτογένης ποιήσης παράγεται από αυτούς οι οποίοι έχουν το χάρισμα, όπως είναι για παράδειγμα ο Καβάφης, και έρχονται οι άλλοι οι οποίοι μελετούν όλη αυτή την ποιήση του Καβάφη και προσπαθούν να παρουσιάσουν τα ρεύματα τα οποία υπήρχαν μέσα του όταν κατέγραφε τα ποίηματα. Άρα υπάρχει πρωτογενής θεολογία, την οποία εκφράζουν οι θεότητες και θεούμενοι Άγιοι, και υπάρχει βέβαια και η ακαδημαϊκή θεολογία, η οποία εμπνεύει τα ρεύματα τα οποία υπάρχουν και παρουσιάζει τα κείμενα και τη διδασκαλία των θεοπτών αυτών πατέρων. Παρακαλώ τον πατέρα Καλλίνη που με διαβάσει το μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου και κ. Βαρθολομαίου. Ιερότατε Μητροπολίτε Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, εν Αγίω Πνεύματι, αγαπητέ αδελφέ και συλληπτουργέ της ημών Μετριότητος, Κύριε Ιερώθε, χάρις ή η μετέρα ιερότητη και ειρήνη παραθεούν. Ασμένος επληροφορήθημεν εκ του από Σεπτεμβρίου ενεστώτος έτους γράμματος της ημετέρας αγαπητής ιερότητος περί συμπληρώσεως εικοσαετούς διακονίας εν τη λαπούση αυτή Θεοσώστο Ιερά Μητροπόλη, την οποία προετών είχομεν την ευκαιρία ή να επισκεφθόμεν και ευλογήσομεν τον θεόλεκτον λαόν αυτής, καθώς και περί του αυτόθη οργανωμένου τη 3η Οκτωβρίου ενεστώτος έτους Θεολογικού Συνεδρίου, τη συμμετοχή επί εκτών επιστημόνων υπό τον τίτλο «Θεολογία και Ποιματική», το οποίο θέλει ασχοληθεί με θέματα τα οποία επεξεργάστη καθόλου τούτον το χρονικό διάστημα ο οξυγράφος κάλαμος της ημετέρας αγάπης. Επί την απάντηση νυν οίκοντες, πρωτίστως συγχαίρον αδελφικός και από τις Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τη ημετέρα φίλη ιερότητη, τόσο επί της ονομαστηρίας αυτής, εις και ευχόμεθα τα έτη ως έτη πλήστα, υγιεινά και καρποφόρα, εν τη διακονία του ιερωτάτου θεσμού της Εκκλησίας και του ημετέρου Θεοφιλούς Ποιμνίου, όσον
και επί το οργανωμένο θεολογικό συνεδρίο κατά της εργασίας του οποίου θέλει αξιολογηθεί και αποτιμηθεί υπό διακεκριμένων ομιλητών το όλων συγγραφικών έργων ημών απτόμενων πολλών τομέων της θεολογικής μαρτυρίας και ζωής, αλλά και η ποιματική την οποία ίσχυσε επί 20ετία μέχρι σήμερα η μετέρα αγάπη εν αυπάκτω και περιχώρηση. Ως οικός, η μήτηρ Εκκλησία παρακολουθεί απ' αρχής το πολύπλευρο διακονικό τούτο έργο της ημετέρας ιερότητος, τόσων εκ των κατά καιρούς εκδεδομένων συγγραμμάτων αυτής, τα οποία προφρόνως υποβάλλει μην, όσων εκ των ετησίων, εκδόσεων, ομιλιών και εγκυκλίων αυτής, καθώς και εκ της περιοδικής εκδόσεως της κατά αυτήν Ιεράς Μητροπόλεως εκκλησιαστική παρέμβαση. Ως γνωστόν και ημίν ως η Δήμονη, η Αγία Ορθόδοξος ημών Εκκλησία έχει κατατάξει επισήμως εις την πορεία των θεολόγων τρεις και μόνον εκκλησιαστικάς μορφάς. Απονείμασε αυτές επισήμως τον τίτλο του θεολόγου, ήτι τον Υιόν της Φροντής, υψηπέτην Άγιον Ιωάννη των θεολόγων και Ευαγγελιστή, τον διακηρύξαντα ότι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Τον εισερθόντα εις τον γνώμο της αγνωσίας, ήτι τον ψηλαφίσαντα την απρόσιτον θεότητα Άγιον Γρηγόριον των Θεολόγων, Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινούπολεως, του οποίου ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας, τα στορητόρων ενίκησε φάλαντας. Και τέλος, Σημεών των νέων θεολόγων, τον διερευνήσαντα τα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής και καρδίας και θεολογήσαντα ότι μόνος Κύριος ετάζει καρδίας και νεφρούς. Ιδιαιτέρως Γρηγόριος ο θεολόγος περιγράφει τον αληθή θεολόγων. Επειδή ανεκαθάριμεν το λόγο των θεολόγων, ίοντε είναι πριν διερθόντες και ίστιση φιλοσοφητέων και η νίκα και όσων, ότι όσοι ίοντε καθαρών, η ναφωτή καταλαμβάνεται φως και της επιμελιστέλης η να μη άγωνος ή εις άγωνο χώρα εμπίπτων ο λόγος, τόταν γαλήνει έχομεν έντον από τις έξω περιφοράς, ώστε μη καθά περιπηλίζονται στο πνεύμα τη διακόπτεστε, και όσον εχωρήσαμε ή χωρούμεθα. Τι ούτω τρόπος η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία κατεχώρησε το έργο του αληθούς θεολόγου, κατοχύρωσε το έργο του αληθούς θεολόγου, αλλά και συγχρόνως του πραγματικού ποιμένους, λαμβανωμένου υπόψη ότι η ποιμαντική και θεολογία της Ορθοδόξης Εκκλησίας συνάπτονται εις εν. Και παρακαλώ τον ελεσμολογιό του τον πατέρα Δεμάντιο Αποστήδη να μας διαβάσει το μήνυμα του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Βασιλάδος, κυρίου Ιερονίμου. Χαιρετισμός του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου για τα 20 χρόνια αρχιερατείας του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου και τη σύγκληση συνεδρίου με θέμα θεολογία και ποιμαντική. Χαιρετίζω τον εορτασμό των 20 χρόνων αρχιερατείας του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου και την σύγκληση του συνεδρίου με θέμα θεολογία και ποιμαντική. Αυτή την ώρα δεν μπορώ παρά να θυμηθώ τις παύλιες υποδείξεις και απαιτήσεις για τον Επίσκοπο. Ο Επίσκοπος πρέπει να είναι νυφάλιος, σόφρον, κόσμιος, διδακτικός, να είναι δίκαιος, εγκρατής, αντεχόμενος του κατά την διδαχήν πιστού λόγου, διδάσκαλος της υγιενούσης πίστεως. Είναι μεγάλη η χαρά της Εκκλησίας, πραγματική εορτή, όταν βεβαιώνεται ότι ο Επίσκοπος πληρεί τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η 20ετής παρουσία του Σεβασμιωτάτου κυρίου Ιεροθέου στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αποτελεί μεγάλο πνευματικό πλούτο. Έχει ήδη αφήσει αγαθό το στίγμα του τόσο ως ποιμένας Μητροπολίτης όσο και ως διδάσκαλος της θεολογίας.
Η σοβαρή ανασχόλησή του με το θησαυρό της πατερικής γραμματείας, η ανάδειξη και προβολή της ορθοδόξου πνευματικότητας, καθώς και η αρχιερατική του δράση στην επαρχία του, προσδίδουν στην ποιματορία του μυσταγωγικά χαρακτηριστικά και στη θεολογική του ανασχόληση τη σοφία της ποιματικής πράξης, τη ιερής αγωνίας του Πατέρα για κάθε ψυχή, για τον πολύμορφο αγώνα κάθε ανθρώπου. Ο Σεβασμιότατος είναι άνθρωπος με ιερό πάθος για την Εκκλησία. Αγαπά και προβάλλει τους Αγίους, χαράσει και δείχνει με το λόγο του και την εν γέννη αρχιερατική του διακονία την ανηφορική και αγιασμένη πορεία προς την καθαρή ζωή, προς την φωτισμένη ζωή, προς την θεωμένη ζωή. Εξάλλου, το συνέδριο που λαμβάνει η χώρα με την ευκαιρία της εορτής των 20 χρόνων ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου δεν θα μπορούσε παρά να συνοψίζει αυτούς τους δύο άξονες της πνευματικής ζωής κάθε χριστιανού και ιδιαζόντως του τιμωμένου αδελφού, την θεολογία και την ποιματική. Εύχομαι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να χαρίζει στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Φλασίου πολυετή και αγλαόκαρπη την αρχιερατική διακονία προς αγιασμό του λαού του Θεού και προς ορθοτόμηση της ορθόδοξης πίστης μας, να ευλογήσει δε πλουσίως τις εργασίες του παρόντος συνεδρίου. Ειλικρινά νιώθω δέρος και αμηχανία μετά τις εισηγήσεις του Πατριάρχου και του εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου. Μαθηματικός όλων, ειλικρινά σας λέω, νιώθω αμηχανία τώρα να πω για το θεολογικό συνέδριο με την Εθνική Ελλάδος Θεολόγων μπροστά μου. Τέλος πάντων, την άλλη πλευρά νιώθω πολύ χαρούμενος που η πόλη μου φιλοξενεί ένα τόσο σπουδαίο γεγονός. Είναι σπουδαίο όχι μόνο για τα θέματα είναι σημαντικά, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι τα εισηγούνται είναι πανελλήνια γνωστή για την αξία τους. Ένα θεολογικό συνέδριο δεν είναι χρήσιμο μόνο, πιστεύω, για τους θεολόγους, αλλά και για όλους μας. Όλοι μας ξέρουμε ότι έχουμε μεταφυσικές αναζητήσεις. Θα ήταν πολύ μεγάλη παράδειγμα να μην πω ότι αυτό το γεγονός δίνει μεγάλη προστιθέμενη αξία στην πόλη μας. Την κάνει γνωστή πανελλαδικά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο, τον ενορχιστρωτή αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης, να έχει υγεία και από την ευκαιρία της 20ετούς συμπλήρωσης της θητείας στην Μητρόπολη, να έχει υγεία και να κατευθύνει και να διευθύνει τη Μητρόπολη με αγάπη, σοφροσύνη και υπομονή. Τέλος, εύχομαι να είναι επιτυχές το θεολογικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ.